Πάμε λοιπόν και στον Θοδωρή Κρομιτσάρη, ένας άλλος στόπερ από την άλλη πλευρά. Θα δει όμως και αυτό στο παιχνίδι από την εξέδρα. Θοδωρή, σε πόσο δύσκολη θέση πιστεύεις ότι βρίσκεται η ΑΕΛ μετά και τα τελευταία αποτελέσματα, το διπλό που έκανε η Λαμία στον Όφη την περασμένη αγωνιστική και την ισοπαλία που είχατε εσείς με την Ξάνθη? Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, τα τελευταία αποτελέσματα για μας δεν ήταν τα καλύτερα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ερχόμαστε εδώ για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Η Λαμία είναι ανεβασμένη το τελευταίο καιρό, ωστόσο πιστεύω δεν υπάρχουν έδρες στο πρωτάθλημα φέτος και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Υπάρχει κάτι στο οποίο έχετε ήδη προσαρμόσει? Πιστεύεις ότι ο κύριος Φέστα έχει προσαρμόσει τα πλάνα του όσον αφορά την σημερινή αναμέτρηση? Ξέρει κάτι περισσότερο, έχει διαβάσει κάτι περισσότερο για την Λαμία και την εξέλιξη του σημερινού αγώνα? Σίγουρα έχουμε διαβάσει τη Λαμία, το πώς παίζει, έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό, αλλά θα κινηθούμε και πάνω στο δικό μας σχέδιο. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα, μάλλον τη βαθμολογία και γενικότερα την περιμένουμε πλέον να ξεκαθαρίσει πολύ πιο μετά, ή αυτά τα παιχνίδια είναι, πιστεύεις, που θα δώσουν όθηση στις ομάδες που θα πάρουν την νίκη? Είναι και αυτά τα παιχνίδια, αλλά σίγουρα έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα και όλα τα παιχνίδια τα επόμενα είναι καθοριστικά, και αυτό και τα επόμενα. Ευχαριστήσω και τους δύο, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Βέβαια ένας θα είναι περισσότερο κερδισμένος. Θα το δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού.